σε ένα παιχνίδι διαφήμιση για την Ευρωλίγκα. Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να πάρει τη νίκη, αν και δύσκολα, απέναντι στη Ζάλγκυρης με 93-86 και να συνεχίσει να βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της διοργάνωσης. Ο Μπράντον Ντέιβις γύρισε στην πόλη που τον έκανε γνωστό στην Ευρώπη πριν πάρει τη μεταγραφή στην Μπαρτσελόνα. Δεν έκανε σπουδαία πράγματα απέναντι στην Ζάλγκυρης. Εδώ μια εξαιρετική πάσα, ωστόσο κατάφερε να βρει τον Μίροτιτς. Ήταν εκ των κορυφαίων μαζί με τον Χίγκινς για την Μπαρτσελόνα. Εδώ ο Χίγκινς θα πετύχει το ένα από τα 5 τρίποντα που πέτυχε συνολικά στο παιχνίδι. Ο Αμερικάνος είχε 5 στις 5 προσπάθειες πίσω από τη γραμμή και ήταν μακράν ο πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης και εκείνος που έκανε τα πιο σημαντικά πράγματα πάνω στο παρκέ για την ομάδα του Πέσιτς. Καλός ήταν και ο Τόμιτς, ο οποίος κυριάρχησε στις δύο ρακέτες. Εδώ τον βλέπουμε να δίνει προβάδισμα στην ομάδα του. Ο Ριόλα μπήκε και αυτός για συγκεκριμένο ρόλο και τον έφερε σε πέρας. Ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων. Εδώ διάσπαση πρες υποδειγματική από την ισπανική ομάδα. Θα τελειώσει με αυτό το lay-up του Οριόλα. Πέτυχε 5 συνεχόμενους πόντους. Αυτή ήταν συνολικά η παρουσία του. Εδώ άλλο ένα καλάθι από τον Ισπανό. Η Ζάλγκυρης μάζεψε το παιχνίδι. Ο Ντιλέινι θα δώσει προβάδισμα 4 πόντων. 34-38. Εδώ το μοναδικό καλάθι που πέτυχε ο Γιανκούνας στην αναμέτρηση. Οδεύουμε προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μίροτιτς θα στοχίσει, θα πάρει ο ίδιος το rebound, θα στοχίσει και δεύτερη φορά. Στο τέλος όμως θα καταφέρει να πετύχει τους δύο πόντους για την Μπαρτσελόνα. Προσπαθούσε η ισπανική ομάδα να χτίσει διαφορά και να προηγηθεί. Με αυτόν τον τρόπο όμως θα τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Με τον Λεκάβιτσους να διορθώνει το δικό του λάθος και τον Λεντέι να καρφώνει. Ο Λεντέι είχε μόνο αυτό το καλάθι σε όλο το πρώτο ημίχρονο, αλλά στην επανάληψη άρχισε να κάνει πράγματα και θαύματα. Πέτυχε τους πρώτους 7 πόντους της Ζάλγκυρης στο δεύτερο ημίχρονο. Μάλιστα αυτό αποτέλεσε σερί για την ομάδα του, έκανε 7-0. Και έτσι η Ζάλγκυρης κατάφερε να ισοφαρίσει την Μπαρτσελόνα μόνο με πόντους του Λεντέι. Δείτε εδώ, 47-47, αναγκάζοντας τον Πέσιτς να πάρει πολύ γρήγορα time out στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Συνέχισε να είναι καλός και να μην έχει αντίπαλο ο Λεντέι. Εδώ δίνει προβάδισμα μετά από πάρα πολλή ώρα στη λιθουανική ομάδα, 51-50. Και κάπου εκεί ξεκινάει η ραψοδία του Higgins. Με συνεχόμενα τρίποντα. Άστοχο του Ντιλέινι, επιθετικό rebound από τον Τόμιτς και καλάθι από τον Κροάτη. Η Ζάλγκυρης μένει κοντά, κοιτάει την Μπαρτσελόνα στα μάτια. Εκπνοή τρίτου δεκαλέπτου, buzzer beater από τον Higgins. Ξεκίνημα τελευταίας περίοδου, ξανά ο Higgins, ο παίκτης ο οποίος δημιούργησε τις βάσεις για να φτάσει τελικά η Μπαρτσελόνα στη νίκη. Εδώ δεν έχει τι να κάνει την μπάλα και τη στέλνει στο καλάθι της Ζάλγκυρης. Μοναδικό κρεσέντο από τον Αμερικάνο που δεν μπορούσε να τον σταματήσει με τίποτα η λιθουανική ομάδα. Εδώ θα σκοράρει με lay-up. Θα ανεβάσει τη διαφορά στους 10, 64-74. Η διαφορά είναι στους 9, θα πάει και 11 με αυτό το καλάθι του Χάγκα μετά την εξαιρετική assist από τον Άντε Τόμιτς. Παρ' όλα αυτά η Ζάλγκυρης δεν θα παραδώσει τα όπλα. Ένα καλάθι και φάουλ από τον Γκριγκόνης. Θα ρίξει τη διαφορά στους 7. Ο Γκριγκόνης θα πετύχει και ένα τρίποντο από το σπίτι του. Θα ρίξει τη διαφορά ακόμα περισσότερο. Ο Χέις θα κρατήσει εδώ ζωντανή της Ζάλγκυρης, 83-87, 1 και 51 πριν το φινάλε. Ακόμα και σε εκείνο το σημείο υπήρχαν ελπίδες για τους Λιθουανούς. Ο Ντιλέινι στον εφηδιασμό θα σκοράρει για το 83-91. Τελευταία ανάσα για τους γηπεδούχους θα έρθει από τον Γουόκαπ. Με αυτό το εύστοχο σου τριών πόντων, 86-91, ξαναρίχνει τη διαφορά στους 5, έξαλλος ο Πέσιτς. Όμως το παιχνίδι θα τελειώσει από τον κύριο που δημιούργησε τις συνθήκες για να φτάσει η Μπαρτσελόνα στην εκτός έδρας νίκη, Κόρι Χίγκινς, 86-93. Ακολούθησαν βολές για να φτάσουμε στην νίκη των Ισπανών με αυτό το σκορ, 86-93.